Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ. Τηλεοπτικά, γιατί δεν σας βλέπουμε? Δεν την κυνήγησα όσο θα έπρεπε την τηλεόραση. Θα ήθελα να κάνω, αλλά δεν μου προτείνουν. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίνε τα κιλά μου, μπορεί να φταίω εγώ. Ο χώρος του θεάτρου το τελευταίο διάστημα έχει περάσει πάρα πολλά. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λόγω μιας έπαρσης και μιας προσωπικής ίησης υπερέβαιναν τα εσκαμμένα. Έβλεπα, ας πούμε, την αρρώστια, την παλαβομάρα στα μάτια κάποιων σκηνοθετών. Δεν αντιδρούσα, κακώς. Αλλά, τελειώνοντας η δουλειά, το κουβέντιαζα αρχικά με μένα, μετά με τους φίλους μου, μετά με τους επόμενους συνεργάτες και προσωπικά στυλίτευα αυτή την πρακτική και απέφευγα να ξανασυνεργαστώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες ξύνουν ξανά αυτές τις πληγές, ξερνάνε τις πονεμένες τους ψυχές. Έχουν πληγωθεί βαθύτατα. Εμείς πρέπει να σοπάσουμε τώρα και να περιμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχετε μιλήσει και για ένα πρόβλημα υγείας που περάσατε. Η πρώτη μου σκέψη που έκανα ήταν να δώσω τέλος στη ζωή μου. Ενημέρωσα τους δικούς μου και εκείνοι από το τηλέφωνο με καθησύχασαν. Με κατηγορούν πολύ ότι βγαίνω και διαφημίζω ή διαφημίζομαι μέσω της ασθενειάς μου. Συνεχίζω να ενημερώνω τους άντρες για ένα ζήτημα ταμπού. Στην Ελλάδα ο καρκίνος στους όρχες, στους άντρες, παραμένει ταμπού. Υπάρχει μία εξέταση που λέγεται αυτοεξέταση. Όταν μίλησα για πρώτη φορά ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα, δέχτηκα λίγους μήνες μετά ένα τηλέφωνο από κάποιον άγνωστο σε μένα άνθρωπο και μου είπε «Σας ευχαριστώ γιατί μου σώσατε τη ζωή». Άκουσε εμένα να μιλάω, ψάχτηκε, εντόπισε καρκίνο, χειρουργήθηκε και σήμερα είναι καλά και είμαστε φίλοι. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο ανακυκλώνει συνέχεια αυτό που είχα πει σε μια συνέντευξη τότε, ότι με βοήθησε ο Άγιος Εφραίμ και η πίστη μου. Πράγματι. Βγαίνουν στα social media από κάτω κάποιοι και κοροϊδεύουν, βρίζουν και μου λένε «Με καλά, ο Άγιος σου έκανε τις χημειοθεραπείες». Όχι. Η γιατρός μου με έσωσε. Η πίστη μου όμως στον Άγιο μου έδωσε δύναμη να αντέξω αυτό το γολγοθά των θεραπείων. Το συγκεκριμένο Άγιο τον είδα μπροστά μου πάρα πολλές φορές. Είτε στον ύπνο μου έβλεπα τη μορφή του, είτε στα νοσοκομεία που μπαινόβγαινα έβλεπα συνέχεια εικόνες. Υπήρξε κάποια στιγμή στο θέατρο που να σας έχει τύχει κάτι πολύ κακό και να πρέπει να βγείτε στη σκηνή? Είχα κάνει την πρώτη επέμβαση για τον καρκίνο μου και ήμουνα σε αυτή την καλοκαιρινή περιοδία με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Δηλαδή έκανα την επέμβαση και δύο μέρες μετά πήγα στην τελευταία εβδομάδα των προβών, χειρουργημένος με τα ράματα δηλαδή. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σχέση είχατε με τον πατέρα σας? Τον θαύμαζα από παιδί. Είχα την τύχη να τον παρακολουθώ στις πρόβες τα καλοκαίρια ως παιδί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η Μελίνα Μερκούρη, από εκεί που παραθερίζαμε στο δεξί μέρος της παραλίας, έκανε μπάνιο και με έπαιρνε και με έκανε βουτιές από μια εξέδρα. Έμπαινε η Μελίνα στο θέατρο, ας πούμε, και σηκώνονταν 15.000 άνθρωποι να τη χειροκροτήσουν. Και εγώ έλεγα, αυτή την κυρία την ξέρω, γιατί κάναμε μπάνιο το πρωί. Μια γυναίκα χωρίς σημασία, του Όσκαρ Ουάιλντ, στο Θέατρο Τέχνης, στο υπόγειο, στο ιστορικό Θέατρο Τέχνης, ως τις 8 Ιουνίου, σε σκηνοθεσία του υπέροχου Κωστή Καπελώνη, με το Θεία Σου Συνθήκη, μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών. Ίσως είναι από τα πιο τολμηρά πράγματα που έχω κάνει στο θέατρο, διότι υποδύομαι μια γυναίκα.